Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί γονείς και αγαπητά μας παιδιά. Την όμορφη αυτή βραδιά συγκεντρωθήκαμε για να γιορτάσουμε τη λήξη των κατηχητικών μας σχολείων. Σκοπός των κατηχητικών σχολείων είναι να καλλιεργήσει τα παιδιά μας πνευματικά και να τους κάνει σωστούς και άξιους ανθρώπους στην κοινωνία. Τα παιδιά προ Χριστού όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είχαν την ίδια αξία και την ίδια μεταχείριση που έχουν σήμερα. Για παράδειγμα, στη Σπάρτη, με τον νόμο του Λυκούργου, μπορούσαν οι γονείς τα ανάπερα παιδιά τους να τα πετούν από τον Κεάδα. Στη Ρώμη είχαν το δικαίωμα να τα πουλούν δούλους ή να τα κάνουν θυσία στους ειδωλολατρικούς ναούς. Ήρθε όμως ο Χριστός και έκανε τη Θεία Διακήρυξη και ύψωσε τα παιδιά μας. Και τι είπε ο Χριστός? Αφήστε τα παιδιά να έρθουν κοντά μου, γιατί όποιος γίνει σαν τα παιδιά, σε αυτόν θα ανήκει και η Βασιλεία των Ουρανών. Αφήστε λοιπόν και εσείς οι γονείς τα παιδιά να έρθουν κοντά στα κατηχητικά σχολεία. Είναι καλό βέβαια που τους προσφέρουμε γνώσεις για την περαιτέρω επαγγελματική τους αποκατάσταση. Αλλά αξίζει όμως να ενδιαφερθούμε και για την ψυχική τους αναβάθμιση. Όλοι κόπτονται σήμερα για τα δικαιώματα των παιδιών. Και τι δεν λένε. Ως και αριθμό τηλεφωνικό έβγαλα στην τηλεόραση για να παίρνουμε τηλέφωνο για τα παιδιά. Έχουμε και παγκόσμια ημέρα για τα παιδιά. Όμως, πώς γίνεται σήμερα τα παιδιά να πεινάνε, να κακοποιούνται και να σκοτώνονται? Αυτό βέβαια είναι άξιον απορίας. Κοντά όμως τα κατηχητικά τα παιδιά θα πάρουν χριστιανική και ελληνική ταυτότητα. Και κάντε μέσα σας το ερώτημα εάν έχουμε ανάγκη αυτή πραγματική την ταυτότητα σήμερα. Ας έρθουμε τώρα στο κυρίως θέμα μας. Όλοι γνωρίζουμε ότι η πατρίδα μας και η πίστη μας βάλλεται προκλητικότητα και διαρκώς και τεχνιέντως υποβαθμίζεται το έργο της Εκκλησίας προς την πατρίδα μας. Γι' αυτό λοιπόν ο κύριος Θεολόγος Κουμουνδούρος, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός εκπαιδευτικός και με οξία παιδαγωγική αντίληψη, εκπώνησε ένα έργο που με αδιάσυστα στοιχεία μας παρουσιάζει το πώς η προσφορά της Εκκλησίας βοήθησε στην αναγέννηση του έθνους. Πάντοτε βέβαια ξέρουμε ότι θρησκεία και πατρίδα συμπορεύονται στη χώρα μας μαζί. Και όλοι γνωρίζουμε ότι... Ναι. Και όλοι γνωρίζουμε ότι η Κιβωτός, η Εκκλησία είναι η Κιβωτός που διαφύλαξε την εθνική μας κληρονομιά. Η Εκκλησία έσωσε την ελληνική γλώσσα, την πίστη και την ελληνική συνείδηση. Όλα αυτά τα έχουμε βέβαια μεγάλη ανάγκη. Ας θυμηθούμε επιγραμματικά μερικά από για την προσφορά της Εκκλησίας στην επιτουρκοκρατίας. Από το κρυφό σχολείο ξεκίνησε η ιδέα της ελευθερίας. Από τον παλαιό πατρόν Γερμανό ευλογήθηκε η έναρξη του αγώνα. Στα μοναστήρια γίνονταν τα μυστικά συμβούλια των οπλαρχηγών. Να θυμηθούμε τον Παπαφλέσσα, τον Σαμουήλ στο Κούγκι, τον Γαβριήλ στο Αρκάδι, τη θυσία του Γρηγορίου του Πέμπτου και πολλών άλλων αρχιεπισκόπων, κληρικών και μοναχών που θυσιάστηκαν αθόρυβα. Και βέβαια ο λαός συνεργαζόταν με τον κλήρο και είχε και εκείνος πολύ μεγάλη πίστη. Να θυμηθούμε τον Μιαούλη που στην ευμαχία εδώ απ' έξω του Γέροντα, πριν ξεκινήσει η ναυμαχία, σήκωσε τα χέρια ψηλά και φώναξε εις το όνομα του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, βάλατε πει και έγινε το ακατόρθωτο. Οι Έλληνες νίκησαν τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο που ήταν υπεράριθμος. Αλλά ας πάμε όμως και στην έξοδο του Μεσολογγίου που είναι και αυτή αποτέλεσμα της πίστης του λαού. Όταν λοιπόν οι αγωνιστές ήταν κλεισμένοι μέσα στο φρούριο και σκέφτονταν τι δρόμο να πάρουν, βγαίνει ένας αγωνιστής όρθιος και τους λέει «Υπάρχει δρόμος, ωραία παιδιά, και ποιος είναι
είναι αυτός και δεν μας το λες τόσο καιρό, λένε οι υπόλοιποι, είναι ο δρόμος του Θεού, η έξοδος. Και όλοι βέβαια γνωρίζουμε την ιστορική συνέχεια του Μεσολογγίου. Η έξοδος του Μεσολογγίου είναι η μικρογραφία του ελληνικού έθνους και θέλει να μας πει πως οι λίγοι μπορούν να νικήσουν τους πολλούς και οι μικροί να νικήσουν τους μεγάλους. Μπορεί βέβαια να μην νικήσεις τον πραγματικό πόλεμο. Κερδίζεις όμως τη μάχη των αξιών και των ιδανικών. Και όλοι γνωρίζουμε ότι ο Έλληνας μπορεί να ζήσει χωρίς δανεικά. Δεν μπορεί να ζήσει όμως χωρίς ιδανικά. Και σήμερα νιώθουμε ελεύθεροι πολιορκημένοι. Και όπως λέει ο Χατζηδάκης, σήμερα έχουμε νέα μορφή τουρκοκρατίας. Έχουμε την εξευγενισμένη ευρωπαϊκή δουλεία. Από την εξευγενισμένη Ευρώπη μας ήρθε η Συμφωνία των Πρεσπών. Από την εξευγενισμένη Ευρώπη μας ήρθε η παραχάραξη της ιστορίας μας. Μας ήρθε η θρησκευτική ουδετερότητα. Αλλά δεν κατάλαβαν οι ανόητοι ότι αθρησκεία και Ελλάδα είναι σχήμα οξύμορο. Από τη Δύση προήρθε η προσπάθεια της άβλησης της συνειδήσεώς μας και η αλλαγή του νοήματος των λέξεών μας. Ακούμε τη λέξη μεταρρύθμιση και μας πιάνει αγωνία και φόβος, γιατί αλλάζουν ακόμα και το νόημα των λέξεων. Για αυτούς μεταρρύθμιση σημαίνει εξαθλίωση, οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική, εκθεμελίωση των θρησκευτικών μας και των πατριωτικών μας συναισθημάτων. Ας πούμε λοιπόν στους εξωτερικούς και τους εσωτερικούς εχθρούς μας πως αυτή η γη έχει φωνή. Έχει τη φωνή των μοιρών και των μαρτύρων και αυτή η φωνή θα είναι ο οδηγός μας. Να πούμε λοιπόν ότι η Εκκλησία είναι με την προσφορά της που έκανε στο 1821 έκανε ούτως ώστε η Ελλάδα να γίνει η Επανάσταση του 1821 να γίνει το μεγάλο όραμα των τότε λαών. Και σήμερα μπορούμε να το κατορθώσουμε αυτό. Αν σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά, αν λέμε όχι εκεί που πρέπει, θα μπορέσει η πατρίδα μας να ανακτήσει την παλιά της αξιοπρέπεια. Ο Ελίτης, όταν τον κάλεσαν να πάρει το βραβείο Νόμπελ, σηκώθηκε και είπε στους παρευρισκομένους εκεί, «Μπορεί η πατρίδα μου η Ελλάδα να είναι μικρή σε έκταση χώρου, αλλά είναι μεγάλη σε έκταση χρόνου. Γι' αυτό να μην την υποτιμάτε». Εμείς λοιπόν πρέπει να αγαπήσουμε την πίστη μας και την πατρίδα μας και τα κατηχητικά, αυτό προσπαθούν να κάνουν, να το μεταδώσουν στα παιδιά μας. Πού είναι λοιπόν η Άννα να μας πει πώς αγαπάει την Ελλάδα μας. Έλα, Άννα. Θα ήθελα απόψε με πατρική συγκίνηση να συγχαρώ τα παιδιά μας. Ορίστε τα παιδιά μας. Τα κατοικικά σχολεία που στο σχολείο μας. Ας έχουν ορισμένοι να πούν τι γίνεται στην Κάλυμνο. Στην Κάλυμνο τη γενναία Κάλυμνο. Την Κάλυμνο το Τσουγκαράδο. Να τα παιδιά μας. Κοντά στην εκκλησία. Και όταν τα παιδιά είναι κοντά στην εκκλησία, πραγματικά μορφώνονται εν παιδεία και γνωσία Κυρίου. Και αυτή η παιδεία πραγματικά μπαίνει μέσα στις ψυχές των παιδιών και χαράζεται πραγματικά η νέα Κάλυμνος, η νέα πατρίδα, η νέα ιστορία, η νέα θρησκεία, η ελληνική θρησκεία, όπως ακριβώς μας τη δίδαξε ο Ναζωραίος Ιησούς Χριστός και η Αναστασή του. Χαίρομαι παιδιά μου πραγματικά. Με συγκίνηση σας απευθύνω την αγάπη μου και εύχομαι πραγματικά πάντοτε να προοδεύετε εν υγεία, εν προόδο πνευματική και πάντοτε να είστε κάτω από τα τέργα της Εκκλησίας, διότι η Εκκλησία είναι η μόνη πηγή σωτηρίας. Τα είπε πάρα πολύ ωραία η κυρία Φανή. Ο αγώνας είναι και σήμερα ο αυτός. Ο αγώνας ο πνευματικός και ο πολιτικός σήμερα αγώνας είναι ο αυτός. Διότι αγαπητοί μου, χάνουμε τα παιδιά μας, χάνουμε την νεότητά μας. Χάνουμε την παιδεία μας, χάνουμε την βάση μας. Χάνουμε
εκείνο το οποίο πρέπει να μας φωτίζει πάντοτε, που είναι ο Χριστός. Εάν λοιπόν όλοι κάτω από τον Χριστό είμεθα ενωμένοι, τότε πραγματικά θα δούμε μία νέα πατρίδα, μία ευλογημένη πατρίδα. Και ας λένε ορισμένοι έξω από την Εκκλησία το τι κάνει η Εκκλησία. Να τι κάνει η Εκκλησία. Τα παιδιά μας είναι κοντά μας. Συγχαρητήρια παιδιά, συγχαρητήρια στους καθηγητές, καθηγήτριες. Δύο καλύτερα θέλω να δω με τους δικούς μας και εύχομαι πραγματικά να μην μου γονείς να γνωρίζετε ότι το κατοικητικό σχολείο δεν δίνει σκουριασμένο αίμα, αλλά αίμα Χριστού, το οποίο ζωογονεί τον άνθρωπο από μικρό μέχρι και η μέρα που θα πάει πάνω στους ουρανούς. Να είστε καλά, Χριστός Ανέστη. Κι αν η Ελλάδα είναι τόση δά, στο χάρτη μια κουκίδα είναι η ωραιότερη στον κόσμο αυτό πατρίδα. Πάνω σε αυτήν το δάχτυλο όλοι οι λαοί ακουμπάνε και τους παλμούς της λευτεριάς ακούνε να χτυπάνε. Θα δώσουμε λοιπόν όλοι μια ευχή να μας δώσει δύναμη ο Θεός να αγωνιζόμαστε για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδας την ελευθερία, όπως έλεγαν οι αγωνιστές του 21. Ίχνη φαίνονται σταυρού, αιματοσταλίδες και υδρότας ενός πλάνου μαθεού. Τα χνάρια αυτός πάθηκε, μας εμπνέουν στη ζωή και κάνουν τα βήματά μας να βαδίσουν προς τα εκεί. Τα ίχνη εκείνα ζητάμε, χνηλάτες εμείς να βρούμε το δύσβατο δρόμο που οδηγεί στην αρετή. Με φανάρι την αγάπη στον ουράνιο αρχηγό θα δουλέψουμε με ζήλο στις καρδιάς μας τα αγάπη. Και θα γίνει η ζωή μας με πορεία προς το φως. Με κατεύθυνση τα ίχνη που μας δείχνει ο Σταυρός. Βοήθα μας Κύριε, πάντα να κρατάμε γερά, να βρούμε το δύσβατο τον δρόμο που οδηγεί στην αρετή. Μη φοβάσαι ψυχή μου, ο Χριστός είναι στο πλάι σου, κάθε ώρα τιμονιέρης και φίλος πιστός. Τη μεγάλη του βίου μας δώρα. Ξεκινάμε τον αγώνα με τα χέρια ενωμένα, τις καρδιές να χτυπήσουν σε ένα παλμό για την ορθοδοξία, την ουράνια δραστηριότητα, να τη σκληρή θα δώσουμε στον κόσμο αυτό. Ισχυροί εμείς προχωράμε, στον αγώνα δεν λυκάμε, γιατί έχουμε αρχηγό μας τον Χριστό. Όπλο είναι η προσευχή μας, στον ουράνιο εκδοτή μας, λάβαρο έχουμε δικό μας το Σταυρό. Την πίστη, την ελπίδα και όλα τα ιδανικά μας. Δεν θα αφήσουμε να αγγίξει κανείς πια. Ο αγώνας μας ενώνει και όλους τώρα αντριώνει. Μες στη μάχη να κρατήσουμε γερά. Είσαι η αγάπη που τον κόσμο αγκαλιάζει για αυτά που δεν είδαμε, που δεν ξέρουμε, για αυτά που δεν είδαμε, για αυτά που πρόκειται να δούμε. Και όταν σε Σταύρον στο Γολγοθά, προς τα εκούσια σου πάθη, ράγισαν οι πέτρες σε τα σύννεφα και ανοίχτηκαν οι τάφοι. Είμαστε από το σώμα σου τα μέλη σου, η πνοή από την αναπνοή σου, οι φραγιές από τα αμπέλη σου, η εικόνα η δική σου. Αύριο τη χειμωνιάς και αλλήμερες μονιές, με λουλόγια θα στερώσει και τα φύλλα μονιές,
Ένα όνειρο η ζωή μου, που θα βρει σε μια μαυγή και χαρά σε όποιο μεγάλη αυτολή παραμονή και θα ρέσει η γη διαβέλη, παραμένα μου σε μια και χαρά το ρίμα να τους και Θεού και με καλιά. Όμορφη μου πεταλούδα με τα διάφορα φτερά βιαστική που τρέχεις μέσα στα πρέλη την τροσιά από το διασεμί στο ρόδο και το κλίνο στο μπασέ από τη γη την βιολέτα στο θερμό που με λεξέ. Ο Θεός σε έχει χαρίσει την ομορφιά, τη λεβεντιά, τη δύναμή σου. Σκόρπισε το φως στον κόσμο να θυμίζει τη λάμψη του δικού του παραδείσου. Ελλάδα, παίρνουμε το δρόμο και κοινάμε για εκεί που χάραξε η μεγάλη σου ιστορία και εσύ υποσχόμαστε για πάντα να φυλάμε την πίστη μας και την ελευθερία. Yeah.
Από τη Ρουμανία. Τι να ζητάς στην Μύκονο, σαρματωμένα θεία, τη λένε Μαντό και στα νησιά του πειρατές νικάει. Του μαυρογέννη είναι παιδί, τον πλούτο του σκορπάει. Τον σκορπάει για ένα σκοπό και έχει φτωχή απομείνει. Όμως μια Ελλάδα ελεύθερη κληρονομιά μας δίνει. Ξέρει καλά τα γαλλικά, γράφει, παρακαλάει. Και την Ελλάδα που αγαπά, βοήθεια ζητάει. Την είπα να τη στράτηγο και αλήθεια το αξίζει. Το θάρρος και τη σύνηση σε όλους θα θυμίζει. Έξι χρονιές πως πέρασαν με αγώνες τιμήσεως, ώσπου ήρθε καποδίστρια στο κράτος να διοικήσει. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα, κόμις ονομαστός, και στη Ρωσία διπλωμάτης και σπουδαίος υπουργός. Ανέβλεπε ο Σολομός εις των ψαρών τη ράχη, τη δόξα την ελληνική να περπατεί μονάχη. Και από τις ράχες των ψαρών να μάζευε χορτάρια, να στεφανώσει τα λαμπρά του γένους παλικάρια. Πόσα τραγούδια θα έγραφε αν έβλεπε εδώ πέρα, να περπατεί περήφανη δόξα νύχτα μέρα. Και με μια γλυκά και τη γλυκιά την Κρήτη μας φυκτά αγκαλιασμένες, σαν δύο αδερφάδες δίδυμες μια ώρα γεννημένες. Ο ανθρώπου μάθη δεν μπορεί ποτέ να διακρίνει. Ποια είναι η δόξα από τις δύο, η Κρήτη ή εκείνη. Όμως καμιά δεν είδα. Να έχει αυτή την ομορφιά, να έχει αυτή τη χάρη. Να σμίγουν επάνω της θρησκεία και πατρίδα. Και από τον ουρανό και από την θάλασσα να έχει το χρώμα πάρει. Στην Αγιά Παρασκευή πάει το μικρό παιδάκι με το φόβο στη ψυχή. Με μεγάλη προφύλαξη μη τουρκιά το καταλάβει, τρέχει ο ημεροκλήσι πριν ο ήλιος πάει να δύσει. Ο Σεβάντιος Παπάς που είναι δάσκαλος μαζί τους μαθαίνει για τα παλιά, για τα χρόνια τα καλά. Χώρα μου δεξασμένη, πατρίδα ηρών και πηγή ζωή στην οικουμένη. Σε χαιρετούν πατρίδα μου από άκρη σε άκρη όλοι οι αιώνες που περάσανε από το ωραίο σου κορμί. Για να σας μου σε χτυπάει με σκοπό να μας χτυπάει. Όχι, δεν θα το πάρει. Δεν θα τον αφήσω και θα τον φωνάξω κλείτο! Κι ας μου λες, κρατάω μαχαίρι. Έχω στα στήθια μου τους στίχους τους εφαίρι. Έχω του κάτσου την αμοργό, έχω τον κάλβο τον Σολομό, δε σε φοβάμαι. Δε σε φοβάμαι κι ας μου λες, φύγε με λίγο. Έχω έναν ήλιο φυλαχτό απ' τη Βεργίνα. Παλαμίδι την γύρα της ρω, δε σε φοβάμαι. Δε σε φοβάμαι, δε σε φοβάμαι. Με την Ελλάδα εγώ ξυπνώ και κοιμάμαι. Δε σε φοβάμαι. Και κοιμάμαι.
σε φοβάμαι και σου λες φύγε να σου λέω. Έχω μια θάλασσα αγάπες στο Αιγαίο. Έχω στην Κρήτη ένα θεό, ένα κροτήρι και ένα σταυρό και σε σε φοβάμαι και σου λες φύγε απ' τη μέση. Έχω ένα δέντρο στην ελπίδα προφητεύσει. Έχω μια χύστρα και ένα δόντρο. Έχω το λόγο μου το τραγικό. Δεν σε και αφηγείται σαν να μην χωρίζει να μάθω.
σε λίγο τα παιδιά, γλιτώστε την πατρίδα. Στον εχθρό το πήγε κατά φρόνια. Γιατί ξέρουμε να ζούμε στην Ελλάδα με τιμή και πεθαίνουμε και πάλι σαν τη ώρα το καλή. Ελλάδα μου αγαπημένη, να είσαι για πάντα δοξασμένη. Σαν τριμηγείο που περνάς, τόσα προβλήματα που έχεις, ξεπουλήσαν εσύ τα αντέχεις. Προδότες γεμίσω δουλειάς. Ήρθε η ώρα να μιλήσεις κι όχι στιμένες συζητήσεις. Ξέρω πως θα με συγκινήσεις. Έλληνας είμαι, μη μ' αφήσεις. Να ξέρεις χωριά σου δεν ζω. Μαραθώνας Θερμοπύλες, πάντου ελληνικές φραγίδες. Έδωσα αίμα για να ζω. Κι αν με χρειαστείς ποτέ σου, τους ξένους πήγαινε και πες τους, μόνο να δε σ' ακολουθώ. Είναι χιλιάδες οι χαρές σου, δε μ' αναγνώρισες ποτέ σου. Κι σε μοιράζουν στα χαρτιά. Στο Κωνσταντίνο, στο 21, παγκόσμι στο Πηγενέλα. Μα ένας Αλεξανδρός χωριά. Κύλα από τα χέρια μου ο χρόνος, έξω εκεί που είμαι μόνος. Πάντα εσένα αναζητώ. Πριν 79 χρόνια κραυγές και κλίματα στη χώρα. Παιχνίδι βρώμικο για μας. Πριν 79 χρόνια λεβέντες άψυχοι στο χώμα. Ευρωπή έχω να ξερά. Ευρωπή έχω να ξερά. Thank you.
Σημειώτη. Εδώ είναι τρία τα παιδιά και έχουν σίδερο καρδιά και ακούραστη λεπίδα. Κανένα στη γραμμή πετά και έχουν θερίσει δυνατά για την κυλικά πατέρα. Και όσοι κάνουν τις γεσέλες, φώτα, σίδερο, μακιά, σου στιγούν και τραγουδάνε χαίρο, χαίρο και φτεγιά. Μπράβο! Έλα και σε ένα που σου πω εγώ τώρα, ε! Δυνατά, δυνατά σε πουσουμένα! Είναι γραμμένο με το αίμα σε κοιλάδες σε βουνά. Δώσε και τιμή σε εκείνους. Χαίρε πάλι ελευθερία. Μπράβο, κύριε Σοφία. Περίμενε, Σοφία. Μπράβο, εκεί, μπράβο. Έλα. Μια Ελλάδα ευτυχισμένη, μια Ελλάδα δοξασμένη. Μπράβο, Σοφία. Ελληνόπουλα, συμπατρίδα, μου στολίζει με ουράνια χάρη. Είμαι από τα μικρά μου χρόνια τα παίρνεις χαμάρι. Μπράβο! Έλα Μανέτη! Χαρείτε Ελληνόπουλα του έθνους, η ελπίδα χαρείτε, γιατί έχουμε τους ένταξη πατρίδα. Thank you.
το πλοίο το λιμάνι για τη δική σου λευτεριά τραγούδια να σου ψάρει. Έλα και εσύ ξανά παιδί, με τα άλλα τα δικά μου, μέσα στην καρδιά μου σε εσύ, σαν άλλα τα παιδιά μου. Σε φανώνω με τις βάχνες που θα ο τρανός και ο γενναίος. Εγώ με το τραγούδι μου σας είπα σαν παλικάρι που στις μάχες στην φωτιά πολεμήσαν σαν λιοντάρια και σήμερα αν χρειαστεί Έλληνες όπως και τότε για τον Χριστού την πίστη την Αγία δώστε το αίμα σας για την ελευθερία όπως το 1821 πολεμήσαμε για την πίστη και την πατρίδα έτσι και σήμερα να αντισταθούμε και να γλιτώσουμε από τους δίθεν φίλους μας τους Ευρωπαίους, τους Άρχαγες και Λυσαλαίους. Ζήτω η Ορθόδοξη, ζήτω η Ελευθερία, ζήτω η Μακεδονία. Σε λιοντάρια στις ρέχες στα βουνά. Παρά 40 χρόνια σκαριά και φυλακή, παρά 40 χρόνια.
πια σταθείς, ότι άλλος αδίκως σε πάρει να χαθείς. Ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνια στα διά του φυλακή. Παρά 40 χρόνια στα διά του φυλακή. Δουλεύεις όλη μέρα σε ό,τι και σου πει. Αυτός θα σχίσει πάλι το έλλη σου κι αυτή. Λέβες όλη μέρα σε μόνο να σου πει. Αυτός θα σχίσει πάλι το έλλη σου κι αυτή. Καλό είναι μια σωρά σε ελευθερή ζωή. Παρά 40 χρόνια σκαριά και φυλακή. Παρά 40 χρόνια σκαριά και φυλακή. Παρά 40 χρόνια σκαριά και φυλακή. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί γονείς και επισκέπτες. Για 8 μήνες γαλουκίσαμε τα παιδιά σας με τα νήματα της πίστης, με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου μας και τη συμπαράσταση των ιερέων μας. Άλλωστε η συμπόρευση αυτή του ιερού κλήρου και του λαού μας, σε ό,τι είναι ορθόδοξο, αληθινό, κοινωνικό και εθνικό, καλλιεργείται ως ιδανικό στον ελλαδικό χώρο. Χρονολογείται ως αναπόσπαστη σύζευξη εκκλησίας και έθνους, ήδη από τα πρώτα χρόνια της χριστιανοσύνης. Γι' αυτό δράσουμε την ευκαιρία της γιορτινής συγκέντρωσής μας για να σας παρουσιάσουμε ένα μέρος της διδακτικής ύλης, την οποία διδάξαμε στα παιδιά σας και περιλαμβάνει στο εξής θέμα. Προσφορά της Εκκλησίας στους αγώνες του έθνους και τη λευτεριά τους. Αλλά γιατί επιλέξαμε αυτό το θέμα? Πρώτον, γιατί είναι ιστορικά αποθετηγμένο ότι η Εκκλησία πάντοτε στάθηκε συμπαραστάτρια στην πατρίδα μας και μάλιστα στις κρίσιμες πτυχές του εθνικού μας βίου. Δεύτερον, επειδή δυστυχώς αυτή την ιστορική αλήθεια βρέθηκαν μερικοί νεωτεριστές, αναθεωρητές, αμφισβητείες, ιστορικοί τάχα, να τη θεωρήσουν ψέμα. Γι' αυτό πασχίζουν να την αλλάξουν. Θέλουν να την διαστρέψουν, γράφοντας δική τους ιστορία, σύμφωνη με τη δική τους κομματική τοποθέτηση. Αυτό όμως δεν είναι αντικειμενική ιστορία, αλλά πολιτική θέση. Βέβαια, την απάντηση στους νεωτεριστές δεν είμαστε εμείς σε θέση να τη δώσουμε, αλλά οι ίδιοι αιματωμένοι αγωνιστές. Εκείνοι οι ήρωες να μιλήσουν από τα αιματόβρεπτα πεδία των μαχών. Έτσι ο λόγος εκείνων που πολέμησαν θα αναμειχθεί με εκείνο το λόγο που θα ξεφωνήσουν τα μετερίζια των μαχών. Ναι, ακούγεται ήδη η φωνή τους μέσα από τα απομονεύματα των ματωμένων ηρώων που μερίμνησαν να την αφήσουν ανεξίδηλα καταγραμμένη στα γραπτά τους κείμενα. Άλλωστε, διεθνώς ισχύει η αιθιολάλη τη ρίση. Τα γραπτά μένουν. Σκρίπτα μάνεν. Άρα και ο λόγος των αναθεωρητών της ιστορίας ακυρώνει το λόγο των αγωνιστών του 1821. Σήμερα η Ευρώπη 18 Μαΐου γιορτάζει Παγκόσμια ημέρα μουσείου, σεβασμό στην παράδοση και στον πολιτισμό. Σήμερα τα παιδιά του κατηχητικού μας σχολείου θα μας μάθουν ότι η ορθοδοξία μόνο μπορεί να διδάξει πώς να βιώνουμε τον ηρωισμό, να βιώνουμε σε ανθρώπινο πολιτισμό. Ευχαριστώ. Και ταυτόχρονα αναδύεται από τα εσωτερά μας η εξής αλήθεια. Ο ελληνικός λαός από την αρχή της νεότερης πορείας του συγκέρασε το χριστιανικό θρησκευτικό του συνέστημα με το πατριωτικό του. Έτσι συναδελφωμένος πορεύεται τον ιστορικό δρόμο του εθνικού του βίου μέχρι σήμερα. Αυτό το αρχαίγωνο φαινόμενο να συμπλέει δηλαδή η θρησκεία και το έθνος το έχει επισημάνει ο μεγάλος των εθνών Απόστολος Παύλος κηρύττοντας από τον Άριο Πάγο στους Αθηναίους ότι ο Θεός όρισε τα σύνορα των εθνών. Ο Θεός επίησεται ξενός αίματος πανέθνους ανθρώπων ορίσαστας οροθεσίας της κατοικίας αυτών. Δηλαδή ο Θεός έπλασε από το ίδιο αίμα όλα τα έθνη των ανθρώπων και όρισε τα σύνορα μέσα στα οποία θα κατοικούν. Thank you.
Άλλωστε, για αυτή τη συμπόρευση θρησκείας και πατρίδας, οικετεύει η Εκκλησία των Πλάστων. Όπως θα δούμε και θα διαβάζουμε στα κείμενα της Γιανναδίου Βιβλιοθήκης, εκεί αναφέρονται εκτενείς θεήσεις των ιερέων σε κάθε λειτουργία υπέρ της Επανάστασης του 1821. Μάλιστα, η πίστη του προσευχόμενου ιερέα κατά τη διάρκεια της 200χρονης τυπικής σκλαβιάς 1453 έως το 1821 αισθητοποιεί αυτή την αλήθεια. Υπέρ των ευσεβών πατριωτών εταιρείας των φιλικών, υπέρ του κατασχήνετο των πολεμού των ημίν βασίλειων, υπέρ του ενισχύσεις καταπάτησαν των πολεμίων. Και να η μετάφραση της προσευχής του ιερέα. Υπέρ του να ενισχυθούν οι πατριώτες Έλληνες που ανήκουν στην επαναστατική φιλική εταιρεία, υπέρ του να τροπιαστεί, νικηθεί το βασίλειο εκείνων που μας πολεμούν, υπέρ του να δυναμώσουν οι Έλληνες για να καταπατηθούν όσοι πολεμούν την επανάσταση. Όντως, είναι γεγονός που ξεφεύγει από την εμβέλεια ενός ανθρώπινου γεγονότος και περνά στην περιοχή του θαύματος. Αν κρίνουμε με πνεύμα ρεαλισμού την πληθυσμιακή υπεροχή του αντίπαλου με τη δική μας αριθμητική πενιχρότητα, μάλιστα, ως απόδειξη, ας αυτοδεί τούτο. Η σύγκριση των εμπόλεμων δυνάμεων με την ψυχρή λογική των αριθμών καταδεικνύει την αλήθεια ότι μέχρι τότε αλήθεια η πατρίδα μας, στερημένη τελείως, έστω και μιας υποτυπώδους κρατικής οργάνωσης, επιτέλεσε άθλο υπέρλαπτο. Άθλο γιατί σύντριψε την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ήταν τότε η μοναδική υπερδύναμη με το μεγαλύτερο στρατό. Ποιος άραγε νίκησε, με την ευλογία της Εκκλησίας και του Τίμιου Σταυρού, την ακαταμάχητη δύναμη. Και να η τρανή απόδειξη που αποδεικνύει ότι η Εκκλησία συμπορεύτηκε με το σκλάβο λαό της από την πρώτη κιόλα στιγμή που ξέσπασε ο εθνεργέτης αγώνας του 1821. Ο αρχηγός της Παλιγενεσίας, Αλέξανδρος Ψηλάτης, ζητά την ευλογία της Εκκλησίας, τον Ιερό Ναό, των Τριών Ιεραρχών, στον Ιασιό της Ρουμανίας στην αρχή, που ξεκινά τον υπερπάντων αγώνα. Και μάλιστα ο τότε της πόρτης, τον Ιασιό της Ρουμανίας, Βενιαμίν, ευλογεί τα όπλα του αρχηγού και του περνά στη μέση του ζώνη της αρχικής στρατηγίας. Γιατί ο ενθουσιασμός της λύτρωσης σκόνει τα στήθη αυτού του σκλάβου λαού που σηκώνεται σαν ωκεάνιο κύμα με ογλοβορία νήμων θεριού στο άκουσμα τούτης της ευνεγέσης προκήρυξης και μάλιστα έως τίτλος της εναρκτήριας ημερήσης διαταγής του αρχιστράτηγου Υψηλάτη κυριαρχεί το σύνθημα. Μάχου υπερ πίστος και πατρίδος! Υπόθηκε από τα πιο επίσημα χείλη του ίδιου του αρχηγού της Επανάστασης. Ευθύς από την αρχή της Εθνευλησίας μπαίνει ο ιερός σκοπός της, που είναι ο Τιτάνιος Αγώνας, πρώτα για την πίεση του πολίτη Χουραγιά Έλληνα και ύστερα για τη λευτεριά της πατρίδας του. Αυτό λοιπόν το σπιχτεγκάλισμα θρησκείας και πατρίδας απλώνεται σε ολόκληρο την Ελληνίδα γη. Μάλιστα αυτός ο γέροντας ιεράκης που βλέπουμε φτάνει στην Ιταλική θυσία να βάψει στο αίμα το τίμιο ράσο του για να μην πέσει στα χέρια των αλλόθρησκων εχθρών. Αδράκτη τη φωτιά με το τρεμάμενο χέρι του βάζει πουλότο στη πυρηδαποθήκη του μοναστηριού του. Απανθρακωμένο μαζί με τους συμπολεμιστές του ανατιναγμένους και γι' αυτό τυλιγμένους στις φλόγες της αιώνιας δόξας. Ο ίδιος
και το μνημείο του γίνονται ολόθυμη προσφορά στην πίστη και στην πατρίδα. Και ορθαίνεται ουρανός γεμέλη η οχοβοή του δουλωμένου αλλά και ξεσηκωμένου λαού μας. Ως τρανό ψυχνονέμισμα της καρδίας του, γι' αυτό και ψέρνει η λαϊκή μούσα την συμπόρευση στον αγώνα της πίστεως και του έθνους. Μάλιστα, το συγκεκριμένο ελληνικό γένος συνθέτεται σε ύμνο αυτό το επαναστατικό ξαναγνώρισμα της ελληνικής ψυχής και η ιστορία του έθνου το ζωγραφίζει ως εσμεγέρσια ενάντια του αδυσόπιτου αδυναστή χτυπουργώντας την σε ύμνο. Μα και οι κεφαλές της εσμεγεσίας και ο καθηγή του ανούσου αγώνα επισημαίνουν να καταλήξει μεταλλισμού της φύσης και της πατρίδας, αυτό γράφω στα απομνημονεύματα τους, όχι με το μελάνι της γραφίδας τους, αλλά με το άγνωστο αίμα της εθελοσίας θυσίας τους. Και η ιστορία καταγράφει τις ομολογίες πλήθους του άλλων μαθητών από τις βουνοπλαγιές και τα πολεμόντατα μετερίζει τους. Γνωρίζουμε ότι ο συμβολισμός ενός θέσμους για τους αγώνες του βρίσκεται σαρκωμένος στη σημαία του. Ερευνώντας λοιπόν τις σημαίες των αγωνιστών του 1821, διαπιστώσουμε ότι όλες είχαν έμβλημά τους στο σημείο του Τιμίου Σταυρού είτε εικόνες της Αγίας της Ορθόδοξης Θρησκείας μας. Αυτή η διαπίστωση διαδηλώνει ότι ένας από τους κορυφαίους σκοπούς της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 ήταν η υπεράσπιση της θρησκείας των αγωνιστών εκείνων, που οι εχθροί τους ονόμαζαν περιφρονητικά γκιαούρδες, δηλαδή άπιστοι. Το ιερό αυτό σύνδεμα των αγωνιστών με το σταυρό μπροστά πεάνιζε περιλάλητο μέσα στις προηγισμένες ψυχές τους ως ένα εμπνευστικό σύμβολο θεόσταση της νίκης και μάλιστα ως όπλο, όχι υπέρλογο, αλλά υπέρμαχο κατά των ανώτερων και των κοιτών. Όπου τους ζυγίζουν άνανδρους και απόλεμους. Εμείς τους παπάδες τους ζήγαμε μαζί εις κάθε μετερίζει, εις κάθε πόρον και δυστυχία. Όχι μόνο διαναυλογάνε τα όπλα τα ιερά, αλλά και αυνοί με του βέγε και για τα γάνη βελμότησαν σε άλλο τάγιο. Βαπεί Έλληνες. Ακούσαμε, θα δούμε και την γραφή εκείνου που υπήρχε η ψυχή της Επανάστασης, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, μιας ψυχής λιονταρίσιας, λιβανισμένης με το λιβανωτό του Παρουτιού, μέσα στο ξάναμα των μαχών και ελευθεριά, μιας ηρωικής κραυγής, βγαλμένης από το βάθος του τάφου της. Συμφωνήσαμε την Επανάσταση. Πήραμε τα άρματα πρώτα για την πίστη και έπειτα για την πατρίδα. Με τους στρατηγούς λοιπόν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και Γιάννη Μακρυγιάννη συνηγορούν και τόσοι άλλοι μαχόμενοι αγωνιστές, ήρωες μαχητές βαπτισμένοι στο Παμφάγο πριν των μαχών, λαβωμένοι από τα θανατηφόρα βόλια του εχθρού. Αυτοί υπήρξαν σύγχρονοι με τους μαχητές και αυτόπλες μάρτυρες των πολεμικών γεγονότων. Άρα είναι γνώστες ομολογουμένες αλήθειες.
Ακόμα και ο ιστορικός μαρξιστής Γεώργιος Κορδάτος ομολογεί την αδιάσπαστη συμπόρευση εκκλησίας και έθνους. Επίσης το ίδιο παραδέχεται και η αντίπερα όχθη, το τουρκικό Υπουργείο Παιδείας. Μάλιστα, ακολουθεί ονομαστικός κατάλογος των αγωνιστών επισκόπων ως αδιάψευστη αριθμητική απόδειξη καταγραμμένη. Το λοιπόν από τα επίσημα τότε αρχεία είναι η έκθεση. Συντάχθηκε μόλις 2 χρόνια μετά το τέλος της Επανάστασης για να καταγράψει τη ματωμένη συμμετοχή του ανωτέρου κλήρου στην εθνηγερσία του σκλάβου γένους. Σε αυτήν γράφτηκε η μαρτυρημένη αλήθεια. Μαρτυρημένοι προπάντων από τους ίδιους αγωνιστές που ζούσαν ακόμα ως αυτόντες μάρτυρες όσων αναφέρονται στην έκθεση. Ώστε λοιπόν ήταν αναγκαίο κάθε ψέμα να είχε διαγραφεί από τότε. Όμως όχι μόνο δεν διαγράφηκε τίποτα, αλλά αντίθετα η έκθεση επικυρώθηκε. Στο αγωνιστικό ρόλο της Εκκλησίας, η παρέσυρα και τα σεπτάμωνα στήρια της συνασπολογίας. Μάλιστα, πριν την Επανάσταση του σκλάβου γένους 1806, κάποιος συγγραφέας, λεγόμενος ανώνυμος Έλληνας, γράφει την απέναντι άδικη προτροπή. Στα μοναστήρια βολεύονται τεμπέλες καλόγια, απόλυμα και άνοιγμα, πρόβαινα στους Τούρκους αγωνιστές που κατέβηκαν σε αυτά. Ο Πατριάρχα κατεδάφισε όλα τα μοναστήρια για να λιγοστεύσει τα βάρη του λαού. Απάντηση στην κατηγορία αυτή θα δώσει ο ίδιος αυτόπτης μάρτυρας Γιάννης Μακρυγιάννης. Διαθνίζει το λόγο του με το άγνωστο αίμα του από την αντάρτη της μάχης. Ομολογεί πια ότι είναι απαραχάλητη αλήθεια. Τα Άγια τα μοναστήρια, όπου οι καλέγεροι δεν ήταν καπούτσι ελληνικοί, δεν ήταν τεμπέλη, δούλευαν. Και στον αγώνα της πατρίδος αυτά τα μοναστήρια γεννόταν το μυστικό συμβούλιο. Συνιζόταν το λίγο αναγκαίο του πολέμου. 30 είναι μόνο, με μένα σκοτωμένοι. Έξω στους πολέμους, στο κάστρο Νιόκαστρο και την Αθήνα. Η κραυγή του Γιάννη Μακρυγιάννη, καλμένη μέσα από τα απομνημονεύματά του, αγανακτισμένη και από τη διαστρέβλωση της ιστορίας, γράφει την αλήθεια. Αγωνιστές του συνομολογού, Φωτάκος Ισοθόπουλος, υπασπιστής Κολοκοντρώνη. Ο κλήρος ύψωσε τη σημαία του Σταυρού και του Έθνους. Αχμέτ Δεσβέ, Τούρκος ιστορικός. Αντιπρόσωποι της Μονής Λάβιας εφυλακίστησαν εις Μπασαντζή Μπασί. Ιωάννης Μπέγελε, οι καλόγεροι κράτησαν την ορθόδοξη πνευματικότητα. Δαμασκηνός, ηγούμενος της Μονής Μεγάλους που λέει «Ή θα αποθάνομαι, ή θα ελευθερωθώμαι». Όπως διαπιστεύουμε, η φωνή του Μακρυγιάννη συνάδε με τις φωνές τόσων άλλων αγωνιστών του 1821, ανάμεσα στις οποίες είναι και οι κραυγές των εικονιζόμενων αγωνιστών. Μάλιστα, πολλοί ζωγράφοι ανασταίνουν με τον χρωστήρα τους ζωντανές εικόνες της άνοισης πάνης, του ιερού κλήρου, κατά του αλόφιλου δυνάστη. Το αιματοβαμμένο ράς τους αποτελεί την ιερά σκέπη προστασίας των άμαχων γυναικόπαιδων της παρασώμενης πατρίδας. Οι κληρικοί συμμετείχαν με κάθε τρόπο για να ενισχύουν τους μαχητές και τον άμαχο πληθυσμό, γυναίκες, παιδιά, γέροντες. Και ο δεσπότης Ρωγών, αφού άφησε με το ένα χέρι το όπλο της υπεράσπισης της πατρίδας, έπιασε με το άλλο το Άγιο Βατήριο. Κοινωνία αυτούς που χύνουν το δικό τους αίμα και παραδίδουν το δικό τους σώμα στο θάνατο για πίστη και πατρίδα. Κατάλογος μοναστηριών ως επαναστατικών κέντρων. Ο Σύρου Καπιωτίας, ο Σαλώνων, κηρύττει Επανάσταση. Αγίου Νικολάου Πέτρας, Αρχηγείο Δημητρίου Ψηλάντη. Προσέω Βρετανίας, Ορμητήριο Γεωργίου Καραϊσκάκη. Φανάρι Θεσσαλίας, ο Σεραφείμ Επαναστατή. Ο Μπλου Πατηρών, Στρατηγείο Περιοχής. Μονίζα Κίνθου, Ορκομοσία Φιλικών. Μονή Μονεβασιάς, Ορκομοσία Φιλικών. Μονή Αγίας Λάβρας, Ορκομοσία Προαρχηγών. Τριών Ιεραρχών Ιασίου, Ορκομοσία Λεξίων Ψηλάντη.
Μονή Στροφάδα καταστράφηκε από τον Σουλεϊμάν τον Δεύτερο. Ανάμεσα στα εκατοντάδες ιεράς σιγαστήλιο που αγωνίζονται να υψωθούν και να φτάσουν τον επουράνιο θόλο, σ' αρχαιολογούμε 10. Έτσι θα απαντήσουμε στους κατήγορους επικαλούμενοι στη μακρυμένη προσφορά των ρωσοφόρων στο αγωνιζόμενο έθνος. Δέστε καιρό που διάλεξε ο Χάρος να με πάρει, τώρα πορθίζουν τα κλαδιά και εκεί βγάζει χορτάρι. Ο Μέρ Βριώνης, γίνεσαι Τούρκος Γιάκο μου, την πίστη σου να αλλάξεις. Και θα σου δώσω εγώ φλουδιά τον κόσμο να υποτάξεις. Γιάκος, πάτε κι εσείς την πίστη σας, μουτάτες να χαθείτε. Εγώ Ρωμιός γεννήθηκα, Ρωμιός θα να αποθάνω. Και προσωποιείται η αιματόγραφη προσφορά του Ράσου στο πρόσωπο του αλίγιστου ανθρωμάτυρα Αθανάσου Διάκου, παράδειγμα που είναι αναφέμενο της πίστης και της λεβεντιάς. Αυτός ο ζωντανός διάλογος ανάμεσα στον αιμοβόρο Τούρκο Στατάρχη, ο Μέρ Βριώνη και τον ευμάλωτο Αθανάσιο Διάκο καταδεικνύει την αρχέγονη δύναμη της πολεμικής αρετής του Έλληνα μαχητή. Ένα σημαντικό θέμα είναι η έρευνα αντιστάσεως του Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου απέναντι στην Ευεργεσία του 1821. Οι αναθεωρητές αντικείθενται κατά του Πατριάρχη με σοβαρότερη ιδεολογία τον αφορισμό. Πραγματικά ο Γρηγόριος αφόρησε τον πρωτεργάρη της Επανάστασης Αλέξανδρο Υψηλάντη και τον Μιχαήλ Σουσούτσο, κάτω όμως από την απειλή του Σουλτάνου Μαχμού του Δεύτερου ότι θα κήρυται ιερό πόλεμο που θα κατέληγε στην εξόντωση του γένους. Μια γεύση της πικρόχολης γραφίδας των παραχαρακτών της ιστορίας είναι η προσπάθειά τους να γράψουν ότι ο τότε θρησκευτικός ηγέτης, Γρηγόριος ο Πέμπτος, υπήρξε προδότης της εθνεγερσίας. Αυτός ο κύβδηλος χαρακτηρισμός αποτελεί προσωποποίηση της αγνωμοσύνης προς ένα εθελοντικά βασανισμένο εθνομάρτυρα. Αντίθετα, ο ελληνικός λαός τον ανύψωσε στα υψηλότερα βάθρα της καταξίωσης. Διονύσιος Πύρος ο Θεταλός, 1821, ομολογεί για τον Πατριάρχη. «Η δύνατο να φύγει πλην δεν ήθελεν». Προφητική προσδοκία του. «Ο θάνατός μου ίσως επιφέρει μεγαλυτέραν ωφέλειαν παρά η ζωή μου. Η φυγή μου θα ήταν δια των Σουλτάνων σύνθημα γενική σφαγή των Ελλήνων, ενώ η παραμονή μου θα καθησυχάσει αυτόν». Άγνος, αυτόπτης μάρτυρας, Λόντς. Φόρτωσαν σε καράβι 2.500 ζευγάρια αυτιά, χριστιανό από πάντρα προς Σουλτάνο. Οι Ομάν Στέιτ περιέφεραν στην Κωνσταντινούπολη για εκφοβισμό κεφάλι χριστιανού σε σπαθί. Θεόφιλος Καΐρης σκοτώνουν αμάχους και αθώους χωρίς διάκριση. Γκόρντο έσφαζαν ραγιάδες δρόμους Κωνσταντινούπολης. Μαρτυρίες κατοίκου έσφαξαν 10.000 ραγιάδες στην περιοχή από Κωνσταντινούπολη μέχρι Σμύρνη. Σύχου Ισλάμις Χαλίλ, ο ανώτατος κληρικός τους, επειδή αρνήθηκε να υπογράψει κήρυξη ιερού πολέμου, καθαιρέθηκε και θανατώθηκε. Αφορισμός. Ναι, είναι γεγονός. Αφορίστηκαν Αλέξανδρος Ψηλάντης και Μιχαήλ Σούτσος. Απομυθοποίηση αφορισμού, γιατί ήταν στερημένος δόγματος και γεωγραφικής βάσης, αναγκαστικός σύνηθες μέσων κατεχνασμού, αποτρεπτικός ως τέχνισμα παραπλάνησης, στάχτης στα μάτια του Σουλτάνου. Όλοι κλάψτε, αποθαμένος αρχηγός της Εκκλησιάς. Κλάψτε, κλάψτε, πεθαμένος ο σανάτανε φωνιάς.
Πνίγονται όλοι οι πολεμάρχοι και δεν βρίσκεται ακόμη χέρι η σκιά του Πατριάρχη που σε πέταξαν εκεί. Αποδείξεις, απομυθοποίησεις, ανύπαρκτες οι επιπτώσεις του αφορισμού. Επιστολή, Υψηλάντη προς Κολοκοτρώνη. Ο Πατριάρχης, βιαζόμενος από τις πύλεις, σας στέλνει αφοριστικά. Εσείς όμως να τα θεωρείτε αυτά ως άκυρα, καθώς γίνονται με βία και δυναστεία. Άνευ της θελήσεως του Πατριάρχη. Το μαρτυρικό τέλος του Γρηγορίου Πέμπτου επισφραγίζει τον εθνικό του αγώνα. Θυμάμαι ανεκδόσεως, επειδή ο Πατριάρχης Γρηγόριος εφάνει αχάριστος και άπιστος προς την πύλη και ραδιούργος γίνεται έκτοτος. Καταδικαστικών έγγραφων για αυτάς. Αντίνατο να θεωρηθεί αλότρος το στάσιο του έθνους του, καθ' όλα τα φαινόμενα ήταν και αυτός ως αρχηγός, μυστικός συμμέτοχος της Επαναστάσεως και κρεμάθη προς οφρονισμό. Ηθικές αμοιβές και καταξίωση του Πατριάρχη. Ποίημα. Ύμνος του Βαλαωρίτη προς τον Πατριάρχη. Πώς μας ορίσει ακίνητος, πού τρέχει ο λογισμός σου, το μάρμαρο μένει βουβό και θέ να μείνει ακόμα, κοιμάται και ονειρεύεται και τότε θα ξυπνήσει όταν στα δάση, στα βουνά, στα πέλαγα βροντίσει το φλογερό μας κήρυγμα. Χτυπάτε πολεμάρχη, μη λησμονείτε το σκηνή, παιδιά του Πατριάρχη. Των Ολυμπίες, διαιρείς και αγωνιστές του 1821 για την υπερπίστεως και πατρίδος εθελοθυσία σας και την δική μας ελευθερία. Εμείς, τα κατακτόπλα της Καλύμου, σας ευγνωμονούμε και σας μακαρίζουμε. Χαιρετάμε. Δες μέσα μου, δες μνήμες, φωτιές που ανοίξει το νου και στα μάτια κες παλιές σκιές μας κύπελα μου. Από μηχανή σαν εμπαγός από we
τελές, πάψε να πεις. Yeah.
Θα ήθελα να καλέσω κοντά μου την κυρία Φανή, την κυρία Μαρία. Λάτε, λάτε. Τους κατηχητές και τις κατηχητρίες, την κυρία Λογίτη, λέει. Κυρία Λογίτη. Ναι. Κατηχητές, κατηχητρίες, πού είναι. Λάτε, δίπλα. Μια φωτογραφία. Λάτε, λάτε, γρήγορα, γρήγορα. Και τέλος καλώ τον κύριο θεολόγο, τον κύριο Κουμπούρα. Θα πω από τα βάθη της καρδιάς μου θερμά συγχαρητήρια σε όλους και σε όλες που απόψε πραγματικά σε αυτόν τον χώρο του Χριστού μας, εδώ στο κέντρο της Μητροπόλεως μας, όπου χτυπάει η καρδιά όλων των Καλλινίων, των Ελλάδα και των Αποδήμων μας, τα παιδιά μας απόψε μας έδωσαν ένα μήνυμα αγάπης και προσφοράς. Αυτή η αγάπη και η προσφορά οφείλεται στους κατηχητάς και τις κατηχητριές μας και σε όλους όσοι πραγματικά αγωνίστηκαν 8 μήνες συνέχεια για να δούμε απόψε εδώ τα παιδιά μας με τα διάφορα πραγματικά τραγούδια, ποίηματα, τα εθνικά. Θα πω δε συγχαρητήρια στον κύριο Κουμουνδούρο, ο οποίος με την εργασία την οποία επί τόσα έτη επιμελήθηκε μας έδωσε μεγάλη προσφορά. Να πούμε ότι και η Εκκλησία της πατρίδος μας έδωσε την προσφορά της για τον αγώνα της εθνικής μας επανάστασης. Η Εκκλησία πάντοτε ήταν πρωτοπόρα στους αγώνες του έθνους μας και είναι πρωτοπόρα. Άσχετε αν μερικοί θέλουν αυτό να το σβήσουν από την ιστορία. Μα η ιστορία, κύριε Κουμουνδούρο μου, δεν σβήνει. Η ιστορία γράφεται και θα παραμείνει στους αιώνας. Και εκείνοι οι οποίοι είναι ιστορικοί, σωστοί ιστορικοί, αυτά τα πράγματα πραγματικά θα τα διονύσουν μέσα στους αιώνες. Πατριάρχη μας ο Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο θεομάρτυρας πραγματικά. Ακόμα η πύλη στην Βασιλεύουσα είναι κλειστή στα πατριαρχία μας. Είναι μαύρη, με μαύρη μπογιά γραμμένη η πύλη του Πατριάρχου μας. Για μας είναι σύμβολο Πατριάρχης μας. Σύμβολο πραγματικά εθνικό. Σύμβολο ελληνικό. Σύμβολο του γένους και του έθνους μας. Πατριάρχης ο Γρηγόριος ο Πέμπτος σήμερα που το Άγιο Λειψανό του βρίσκεται στα Αθήνας στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών, να ξέρετε ότι βρέθη μέσα στον κεράτιο κόρπο από κεφαλήνα καπετάνιο. Το κουτί με το οποίο μετέφεραν στην Οδυσσό τον Πατριάρχη τότε είναι στην Κεφαλονιά, στις Μυρτιές, στο χωριό εκείνο πραγματικά του Βλάχου, του καπετάνιου του Βλάχου. Σήμερα λοιπόν η Εκκλησία μας τιμά και τον Πατριάρχη και όλους τους ήρωας του 21, μηδενός εξαιρουμένου, και δίδει το παρόν. Αυτό το παρόν πραγματικά, να ξέρετε ότι πρέπει αγαπητοί μου και αγαπητές μου γονείς των παιδιών μας να συνεχιστεί, διότι περνάμε δύσκολες ημέρες. Σήμερα τηλεόραση έδειξε έναν χάρτη, ένα χάρτη πραγματικά που σχεδόν όλο το Αιγαίο και όλη η Μεσόγειος θάλασσα κοκκινίζεται. Για δέστε που βαδίζουμε, δέστε που πάμε, δέστε τι μας περιμένει. Γι' αυτό ενωμένοι πανέλληνες προσπαθήσουν πραγματικά να ζούμε η ιστορία μας, έρχεται η θυμά μας, μην τα ξεχνάμε γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Το μέλλον αόρατο.
πράγματι αόρατο μέλλον. Αλλά όμως, όταν είμαστε εμείς ενωμένοι οι Έλληνες, πανέλληνες, η εντάφθα και η απόδημή μας, τότε δεν φοβούμαστε τίποτε, διότι ενισχύει ο λαός. Και έχουμε δε προστάτη, εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες, τον Θεό μας, τον Ιησού Χριστό, την Παναγία μας, τους Αγίους μας, τις Αγίες μας. Πράγματι πάνω στους ουρανούς, θραυλεύουσα Εκκλησία, δεν θα μας αφήσει πραγματικά να πάθουμε κάτι το άσχημο σε, εμείς που είμαστε στρατευμένη Εκκλησία. Γιατί ο σκοπός μας είναι, σαν Εκκλησία στρατευμένη, τα παιδιά μας, να τα φτιάξουμε με παιδιά και την ουσία Κυρίου, να το οδηγήσουμε πραγματικά σε έναν άλλο κόσμο, ένα κόσμο χριστιανικών, ένα κόσμο ορθόδοξων, ένα κόσμο ελληνικών. Τι λένε έξω από την Εκκλησία, τι λένε αυτοί της Εκκλησίας οι εχθροί, εμάς δεν μας γεμίζει. Μας γεμίζουν τα παιδιά μας όπως απόψε τα είδαμε. Συγχαρητήρια και πάλι και στην κοροδία, στην κυρία με το πιάνο, κυρία Λιωβαρένα, στα παιδιά όλα τα οποία δούλεψαν αυτό απόψε, πατέρα Σίδωρο, και πραγματικά αισθάνομαι συγκίνηση και εύχομαι και του χρόνου τα παιδιά μας να ζουν μέσα στα νόμα της πίστεώς μας. Τώρα αρχίζουν από τον Ιούλιο, 1η Ιουλίου, οι κατασκηνώσεις μας. Βέβαιος θα είμαι ότι και πάνω στην Αγία Παρασκευή και φέτος τα παιδιά μας θα ζήσουν ένα μήνα πραγματικά με χριστιανική πίστη, με αγάπη, κάτω από τη σκέπη της Αγίας Παρασκευής. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι και ο Θεός μαζί μας. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω, θανάτων πατήσας και της νήμασι ζωή χαρισά. Πολλά τα έχει υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια την εκπαιδεία των ποντίων. Δυστυχώς, δοξολογία δεν υπάρχει ούτε μνημόσυνο. Δυστυχώς, εκεί φτάσαμε. Να μας βγάλουν μέσα από την πίστη μας τα διάφορα αυτά εθνικά μας πράγματα. Δεν πειράζει. Σε γνωρίζω από την όψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με πια μετράει κι η γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αγκριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά και σαν πρώτα αγκριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά και σαν πρώτα αντριωμένη, χαίρο, χαίρο, ελευθερία. Πάλι ευχαριστώ. Πολύ στην ειρήνη.
Άνοιξε λίγο το μικρόφωνο, σας παρακαλώ. Η εκδρομή των παιδιών μας θα γίνει στο το Σάββατο που έρχεται 25 του μηνός στο Βαθύ, από τις 8.30 θα φύγει το πούλμαν από, το... από την αγορά. Το Σάββατο λοιπόν, 25 του μηνός, τα παιδιά μας θα πάνε, στο Βαθύ για, να παίξουν μέσα στα πιστεία του Βαθιού. Και 8.30 θα φύγει από εδώ το πούλμαν στην αγορά. Τα όσα παιδιά θέλετε να γυρίσουν. Και τις 2.30 και δηλώσεις για τις κατασκευώσεις από τον κύριο Φρυμάνη και στο τέλος. Ευχαριστώ.